Θα καλημερίσω τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές του 1984. Αυτές δεν είναι οι δύο θεματικές ενότητες του προσυνεδρίου? Ακριβώς. Ο προσυνεδριακός διάλογος για την πορεία μας προς το 14ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο αύριο με ώρα προσέλευσης σε 9.30 ώρα και με παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ως δύο θεματικές ενότητες, στο πρώτο μέρος τουρισμός και ναυτιλία και στο δεύτερο μέρος τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Και όπως σωστά είπατε, δεν είναι τυχαίο ο τόπος και ο χρόνος που επιλέχθηκε σε συνδυασμό με τις δύο αυτές θεματικές ενότητες που είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης τόσο του τόπου μας όσο και της νησιωτικής αλλά γενικότερα της εθνικής μας οικονομίας. Και η Κρήτη με πρωταγωνιστές αυτούς τους δύο τομείς συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας ένα πολύ σημαντικό μέρος. Έτσι λοιπόν αύριο από τις 9.30 το πρωί και με παρουσία των αρμόδιων υπουργών έχουμε μια επιφύλαξη μέχρι το μεσημέρι για τον Υπουργό Τουρισμού τον κύριο Βασίλη Κικίλια λόγω κορονοϊού αύριο παρόντος. Ακριβώς πιστεύουμε και ελπίζουμε σήμερα ότι θα είναι αρνητικός και θα μπορεί να συμμετάσχει όπως ήταν προγραμματισμένος στις εργασίες του προσυνεδρίου μας. Θα είναι σίγουρα η Υφυπουργός Τουρισμού η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤΟ Δημήτρης Φραγκάκης, βεβαίως ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο συντοπίτης μας Υπουργός Ναυτιλίας, ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Και στο δεύτερο μέρος, στον πρωτογενή τομέα, θα είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιώργος Γιωργαντάς, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα στην Κρήτη, θα είναι στο Λασίθινη και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα για να ολοκληρώσει την διήμερη επίσκεψη που είχε κάνει και περιοδία στην Κρήτη και με συναντήσεις εκεί με τους εκπροσώπους αγροτικών και κτηνοτροφικών φορέων. Μάλιστα. Εγώ θα φύγω τώρα από το διαδικαστικό πλαίσιο. Φαντάζομαι ότι έχει ολοκληρωθεί, διότι θα είναι Γενική Γραμματής Υπουργείων κλπ. Δεν ξέρω μόνο, για να μείνω λίγο ακόμα εκεί, εάν έχουν, κύριε Καρκανάκη, για να ξέρει και ο κόσμος, ενδεχόμενα εάν έχουν κλειστεί και κάποιες συναντήσεις με συλλογικότητες, με φορείς, παραγωγικούς φορείς, που ξέρετε θα αναλύσουν και πάλι και θα συζητήσουν τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Είναι κάτι τέτοιο μέσα στον προγραμματισμό? Στον προγραμματισμό της αυριανής διαδικασίας όχι, δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες συναντήσεις. Το προσυνέδριο έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Θα γίνει εντός του προσυνεδρίου διάλογος, δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες συναντήσεις. Άλλωστε δεν χρειαζόμαστε το προσυνέδριο για να έχουμε τις επαφές, όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήταν τις δύο προηγούμενες μέρες. Αναφέρατε ήδη τον κύριο Τριαντόπουλο, που δεν φαντάζομαι να έχουμε δει ποτέ τόσες πολλές φορές υφυπουργό να επισκέπτεται και βέβαια δικαιολογημένα μετά από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε από τον σεισμό στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και ιδιαίτερα στο Αρκαλοχώρι. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με τους φορείς, με εκπροσώπους. Άλλωστε διαχρονικά έχει γίνει πλέον σαφές ότι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται κοντά, αφού κράζεται και συζητάει πάνω απ' όλα για τα άγχη, τον προβληματισμό που δικαιολογημένα στις εποχές τις δύσκολες που ζούμε και με τις πρωτόγνωρες κρίσεις εισαγόμενες που έχουμε αντιμετωπίσει είναι πάντα στο πλευρό των πολιτών και των εκπροσώπων των φορέων. Μάλιστα. Τώρα για να πάμε λίγο στα πιο δύσκολα. Είπατε ότι δεν είναι τυχαίος ο τόπος και ο χρόνος για το προσυνέδριο, όπως επίσης και για τις θεματικές του τις ενότητες. Ο τουρισμός από την μία, η ναυτιλία, η αγροτική ανάπτυξη και η παραγωγή, πρωτογενής τομέας παραγωγής. Αλήθεια, τι είναι αυτό
που εσείς από τη δική σας την πλευρά πιστεύετε, κύριε Καρκανάκη? Δηλαδή μέχρι τώρα πιστεύετε ότι όλα έχουν κινηθεί έτσι ώστε να δοθούν πραγματικές λύσεις σε αυτά που καθημερινά ακούμε, ακούμε για τα προβλήματα και τις δυσκολίες, ας μην πω τη λέξη προβλήματα, να μην είναι καραμέλα, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος της παραγωγής, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος του τουρισμού, και δεν μιλάω μόνο για το επιχειρήν, μιλάω και για τους εργαζόμενους. Ξέρετε, όλα αυτά το ένα έρχεται και δεν είναι το άλλο. Όταν λοιπόν εσείς λέτε δεν είναι τυχαίος ο τόπος και ο χρόνος, τι ακριβώς εννοείτε? Καταρχήν να εξηγήσουμε κάτι, κύριε Δημιαράκη. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις μετά από μία διετή πανδημία η οποία δεν έχει τελειώσει, έχει ίσως μετριαστεί λίγο όσον αφορά την έντασή της, οι συνέπειες όμως ακόμα είναι ζωντανές. Μετά από αυτό είχαμε την ενεργειακή κρίση, την πληθωριστική κρίση και ταυτόχρονα έναν πόλεμο στη γειτονιά μας. Αν κάποιος πει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο όλων αυτών των συνεπειών, σίγουρα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση είναι να απαλύνει όσο γίνεται περισσότερο και να πάρει ένα μέρος αυτού του βάρους που έχει προκύψει σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε επιχείρηση και ιδιαίτερα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Γι' αυτό και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι δικαιότερο και δεύτερον, γιατί μην γνωρίζοντας πότε θα λήξει όλη αυτή η λέλαπα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας, θα πρέπει να κρατιόνται και εφεδρίες, ούτως ώστε να έχει και μια διάρκεια η αρρωγή αυτή που χρειάζεται προκειμένου να σταθεί όρθια για άλλη μια φορά η κοινωνία και η οικονομία μας. Επομένως, η επιλογή αυτών των δύο θεματικών ενωτήτων για τον προσυνεδριακό μας διάλογο για την Κρήτη είναι γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, η Κρήτη βασίζεται σε αυτούς τους δύο τομείς και είναι αυτοί στους οποίους πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη έμφαση και δίνεται με τον κάθε δυνατό τρόπο. Για τον τουρισμό μας συνεχίζουμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα είναι μια καλή χρονιά όσον αφορά και το κομμάτι των αφήξεων και το κομμάτι των διανυκτερεύσεων στο νησί μας και θα είναι σίγουρα μια ανάσα για την τοπική μας οικονομία. Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα τόσο με την ενεργειακή κρίση όσο και με το κόστος, το κόστος παραγωγής και ήδη έχουν γίνει ανακοινώσεις, έχουν ήδη αυξηθεί κονδύλια που θα βοηθηθούν και νέοι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας όσο είναι δυνατόν, γιατί ξαναλέω δεν μπορεί καμία εθνική οικονομία να σηκώσει όλο το βάρος αυτής της κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ότι θα πρέπει συνολικά η Ευρώπη, μια που αφορά μια ευρωπαϊκή ουσιαστικά κρίση, να δώσει λύσεις στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της γενικότερης αρρωγής. Και τόνισε ότι αν δεν γίνει αυτό, θα είμαστε αναγκασμένοι ακόμα και μόνο από εθνικούς πόρους να στηρίξουμε την κοινωνία σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Φαντάζομαι και εσείς, επειδή έχετε τη δυνατότητα εσείς να κοιτάτε τον κόσμο στα μάτια της παραγωγής ή όλους τους υπόλοιπους, ότι σαν ΝΟΔΕ, ότι κάνετε τις απαραίτητες εκείνες κινήσεις έτσι ώστε να προωθούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αιτήματα και να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες όλων των ανθρώπων και των παραγωγικών τάξεων που προαναφέρατε, κύριε Καρκανάκη, και το είσαστε δίπλα στην παραγωγή, έτσι? Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μας και αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξης της κομματικής μας οργάνωσης, κύριε Δουλειράκη. Να αποτελούμε έναν αξιόπιστο, αμφίδρομο διάβολο επικοινωνίας ανάμεσα στις ανάγκες, τα αιτήματα και τις αγωνίες των συμπολιτών μας
και βέβαια στις προσπάθειες και τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και τώρα συνεχίσουμε ακριβώς να λειτουργούμε ως ένας τέτοιος αξιόπιστος διάβλος. Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την παρατήρησή σας περί με του κυρίου Τριαντόπουλου, υφυπουργός, παρά το πρωθυπουργό, ότι πρώτη φορά έχουμε έναν υφυπουργό ο οποίος τόσες φορές έχει επισκεφθεί με το Ηράκλειο, να πω μόνο και να κάνω μία παρατήρηση ότι, κύριε Καρκανάκη, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να έρχεται, το ζητούμενο είναι να λύνονται και τα προβλήματα, διότι εσείς που θα πάτε στο Αρκαλοχώρι, εγώ που θα πάω στο Αρκαλοχώρι, εσείς που θα πάτε στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδα, στο Δήμο Αρχανώνα Στερουσίων και σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, το επιχειρήν δεν έχει πάρει μπροστά και τα γραφειοκρατικά προβλήματα είναι τόσα πολλά και το κόστος είναι τόσο μεγάλο για να συγκεντρώσουν οι άνθρωποι τα χαρτιά τους, να κάνουν ένα φάκελο, που ξέρετε η βοήθεια έρχεται με το σταγονόμετρο και δεν είναι κανένας πια σίγουρος αν θα φτάσει αυτή η βοήθεια εκεί που πρέπει να φτάσει. Μην το ξεχνάμε. Η Αλμυράκη, η άμεση αντίδραση και τουλάχιστον τα πρώτα βοηθήματα και ο χρόνος, ο ταχύτατος που δόθηκαν αυτά, νομίζω ότι ήταν πρωτόγνωρο σε σχέση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχετε δίκιο αντιμετωπίζουμε κάθε φορά σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν ειδικά θέματα. Μα 12.000 αυτοψίες, 12.000 αυτοψίες, 101 φάκελοι ή 102 φάκελοι, οι οποίοι έχουν αυτή την ώρα φτιαχτεί μετά από 6,5 μήνες, για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι άνθρωποι, νομίζω δεν χρειάζεται να σας φέρω άλλο παράδειγμα. Κύριε Μιράκη, μπορώ όμως αντίθετα. Δεν είσαστε υπόλογος, απλά είναι για την κουβέντα, έτσι. Όχι, βεβαίως. Και ξέρετε ότι η κουβέντα μαζί σας μου είναι πάντα ευχάριστη. Έχω σήμερα. Δυσάρεστη θέλω να είναι. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει καθόλου και γι' αυτό αποσπάθηκε λίγο η προσοχή μου κάποιες στιγμές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και σήμερα ακόμα και ο κ. Τριαντόπουλος θα έχει και καινούριες ανακοινώσεις. Υπάρχει συνεχής ενίσχυση και των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα θέματα. Σαφέστατα υπάρχουν. Μακάρι. Αρκετά θέματα και ιδιοκτησιακά και θέματα. Μακάρι και στην πράξη. Να το δούμε όλο αυτό. Μακάρι. Αλλά αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω. Με μία κουβέντα. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Ειλικρινά σας λέω, το τηλέφωνο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ή μάλλον μπορείτε να φανταστείτε, είμαι σίγουρος τι γίνεται σήμερα. Πέστε μου. Με αιτήματα, τίποτα δεν θέλω να ρωτήσω. Ο χρόνος έχει ξεφύγει και από μένα την ίδια και εγώ πρέπει να αποχαιρετήσω τον κόσμο. Σας ευχαριστώ, κύριε Καρκανάκη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Γεράκη. Καλή σας ημέρα.